Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατόπιν πίεση των Ηνωμένων Πολιτειών και απόντου του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου, ανακοίνωσε σε μια δραματική συνεδρίαση του Ουκρανικού Πολεμικού Συμβουλίου την παύση των επιθετικών επιχειρήσεων των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων ακριβώς 6 μήνες μετά την έναρξη στις 4 Ιουνίου του 2023 και τη μετάβαση σε μια αμυντική διάταξη που στόχο έχει να προστατεύσει τα όσα πέτυχε η Ουκρανική αντεπίθεση του φθινοπόρου. Πρόκειται δηλαδή για την κατάληψη της βόρειας περιοχής της περιφέρειας της Χερσόνας βόρεια του Δνήπερου, καθώς και την ομώνυμη πόλη και πρωτεύουσα της περιφέρειας στα νότια και τη Λίμαν, το Σλαβιάνσκ, το Ιζίουμ, το Κουπιάνσκ, το Χάρκοβο αλλά και την Αυντίβκα. Σημειώνεται ότι η εισήγηση ήταν του Γενικού Επιτελείου καθώς κρίθηκε από κοινού με τους Αμερικάνους και τους Βρετανούς ότι δεν μπορούν και λόγω των καιρικών συνθήκων να συνεχιστούν οι επιθετικές επιχειρήσεις, οι οποίες άλλωστε όλες έχουν καταστραφεί με απώλειες που ξεπερνούν τους 40.000 νεκρούς συν 10.000 Ρώσους από τις 4 Ιουνίου. Μάλιστα, η σύνθεση της Ουκρανικής αμυντικής γραμμής θα μοιάζει με τη ρωσική γραμμή Σουροβικίν που εφάρμοσε το δόγμα της ευέλικτης άμυνας με τρεις γραμμές οχυρώσεων και εν τέλει εκφύλισε τις Ουκρανικές επιθέσεις. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την Ουκρανική ανακοίνωση, η αμυντική γραμμή θα επεκταθεί και στα σύνορα με τη Λευκορωσία και την περιοχή στη βορειοανατολική περιοχή των συνόρων με τη Ρωσία.